ενδεικτικά της ετεροβαρούς τάσης της Βρετανίας αλλά και της προσέγγισης των Εθνών στον Κυπριακό είναι τα πρακτικά τριών συναντήσεων της πρώην Πρωθυπουργού της Βρετανίας Μάρκαρ Θάτσερ με τον τότε Γενικό Γραμματέα των Εθνών Χαβιέ Πέρες Ντε Κουελιάρ. Στις 14 Μαΐου 1986 η Θάτσερ και Κουελιάρ είχαν κατηδίαν συνάντηση και το θέμα όπως προκύπτει από το σημείωμα του ιδιαίτερου γραμματέα της Ιδράς Κυρίας ήταν το ποιος από τους δύο θα πίεζε περισσότερο και θα εκβίαζε τον τότε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πύρο Κυπριανού να αποδεχτεί τους δείχτες Κουελιάρ. Έχω κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσα ώστε να πείσω τον πρόεδρο Σπύρο Κυπριανού να αποδεχθεί τα έγγραφα του Γενικού Γραμματέα. Έχω ήδη καταστήσει σαφές δύο φορές ότι μη συμφωνία επί των προτάσεων του Γενικού Γραμματέα θα δημιουργούσε ρίσκο τερματισμού των προσπαθειών του. Έχω απειλήσει ότι θα προβώ και σε αναφορά στο Συμβούλιο Ασφαλείας μέχρι το τέλος του μήνα, κατηγορώντας τους Ελληνοκύπριους για αποτυχία των διαπραγματεύσεων, αν δεν αποδεχθούν μέχρι τότε τα έγγραφα μου. Το Λονδίνο θεώρησε την απειλή αυτή καλή τακτική. Καθώς σύμφωνα με το σημείωμα, η Πρωθυπουργός θα έπρεπε να καταστήσει σαφές ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα παραπάνω με τον Κυπριανού. Μέχρι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας να σκληρύνει τη στάση του, ιδάλλως, όπως αναφέρεται, ο Κυπριανού θα πίστευε πάντα ότι θα ήταν δυνατόν να κερδίσει κάτι περισσότερο. Και τι ήταν αυτό το περισσότερο που ζητούσε, όπως προκύπτει από τα πρακτικά προηγούμενη συνάντηση των δύο στις 23 Ιανουαρίου 1985, λίγες μόλις ημέρες μετά το ναυάγιο συνομιλίων στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος Κυπριανού επέμεινε σε μια άμεση δέσμευση για αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Έχω συστήσει στον πρόεδρο Κυπριανού πως πρέπει να επικεντρωθεί σε περιορισμένο αριθμό θεμάτων, όπως το εδαφικό και το Σύνταγμα, αφήνοντας άλλα αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων για κατοπινό στάδιο. Από πλευράς του, Κουελιάρ, αφού παραδέχθηκε πως τα έγγραφά του επιδέχονταν δύο ερμηνεών, συμφώνησε με τη Θάτσερ ότι ο Κυπριανού δεν είχε χειριστεί καθόλου καλά τις συνομιλίες. Πάντως, συμπλήρωσε, θα ήταν λάθος να κατηγορηθεί μόνο ο Κυπριανού, καθώς το σφάλμα ήταν και των δύο πλευρών. Όπως παρατήρησε, οι μόνες χρήσιμες διαπραγματεύσεις που είχε ήταν με την Τουρκία, καθώς κατά την άποψή του ο Ντεχτάς δεν ενδιαφερόταν για λύση. Η Θάτσερ σχολίασε ότι είχε στο μυαλό της πως τόσο ο Κυπριανού όσο και ο Ντεχτάς θα έχαναν σε προσωπικό επίπεδο από την αποκατάσταση ενός ενιαίου κράτους στην Κύπρο και ίσως δεν θα το ήθελαν πραγματικά. Για να συμφωνήσει και ο Γενικός Γραμματέας ότι η ζωή θα ήταν πιο εύκολη αν και οι δύο τους ήταν εκτός κηρυκού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και αμέσως προηγούμενη συνάντηση Θάτσερ Κουελιάρ τον Απρίλιο του 1984, λίγους μήνες μετά την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Ο Γενικός Γραμματέας είχε παρουσιάσει στον κατοχικό ηγέτη ένα ισορροπημένο πακέτο βάση του οποίου ο Ντεχτάς θα πάγωνε τη μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας και θα παρέδιδε στα Ηνωμένα Έθνη και όχι στους Ελληνοκυπρίους το Βαρόσι και μέρος της ενδοχώρας. Ως αντάλλαγμα, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα εγκατέλειπε την διεθνοποίηση του ζητήματος. Φόρμουλα που κατά τον Κουελιάρ, αν και έδειξε να ενδιαφέρει τον τότε πρόεδρο της Τουρκίας, στρατηγό Ευρέν, υπονομεύτηκε από τον Ντεχτάς και τα σχέδιά του για διεξαγωγή δημοψηφίσματος για εδραίωση του ψευδοκράτους. Ως απάντηση, η Θάτσερ υποστήριξε ότι το Σύνταγμα του 60 δεν είχε λειτουργήσει σωστά και πως οι Τουρκοκύπροι δεν είχαν λάβει δίκαιη συμφωνία. Ο Γενικός Γραμματέας έσπευσε να συμφωνήσει με τη Σιδερά Κυρία παρά το γεγονός ότι παραδέχθηκε ότι η αντιπρόταση του Ντεχτάς για το Βαρόσι άλλαζε συνεχώς.